Ο Άγιος Θωμάς είναι ένα ιδιαίτερο χωριό, χτισμένο στο γεωγραφικό κέντρο της Κρήτης και σκαρφαλωμένο στο μετεωρητικό πέτρωμα που διαμόρφωσε το χαρακτηριστικό τοπίο, κράτησε στοιχεία από όλες τις ιστορικές περιόδους. Ο Άγιος Θωμάς σήμερα ανήκει στο Δήμο Γόρτινας με 850 κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία απογραφή. Βρίσκεται 30 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο, σε ωραία θέση με πανοραμική θέα. Πρόκειται για ένα παλιό οικισμό, τον οποίο τον συναντάμε σε έγγραφα του 1371, σαν φέουδο πεζικό του Πέτρους Ντεμέντιο, καθώς και σε άλλους του 1380. Το 1881 αναφέρεται στο Δήμο Μεγάλης Βρύσης με 344 κατοίκους, καθώς επίσης και το 1900. Από το 1928 και μετά απογράφεται σε δική του ομώνυμη κοινότητα και μάλιστα με συνεχώς αυξανόμενο πληθυσμό. Σήμερα έχει πάνω από 850 κατοίκους. Σε κάποια περιοχή στη θέση του Αγίου Θωμά ήταν η αρχαία πόλη Πάνωνα. Στη διάρκεια της Ενετοκρατίας ήταν ένα από τα μεγαλύτερα χωριά του Μονοφατσίου. Το όνομα του χωριού οφείλεται στην παλιά τρίκλητη βασιλική με τα Τρούλου Εκκλησία, με υπολείμματα τοιχογραφιών που βρίσκονται στο κέντρο του χωριού. Το βόρειο κλήτος είναι αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο, το κεντρικό στον Άγιο Θωμά και το νότιο στον Άγιο Χαράλαμπο. Ο επισκέπτης που θα περιπλανηθεί σε αυτό τον αυθεντικό χώρο θα επισκεφτεί τις 49 εκκλησίες και εξοκλήσια του, τους μονολιθικούς ρωμαϊκούς τάφους, το δάσος με τις δάφνες, το μοναστήρι της Παναγίας της Καρυδιώτισσας. Θα περπατήσει στα δεδαλώδη σοκάκια του χωριού, θα ανηφορήσει προς την κορφή του βράχου, στον Καβαλάρη, θα ξεκουραστεί στα καφενεδάκια της πλατείας και θα εισπράξει την ανεπιτίδευτη κριτική φιλοξενία από ανθρώπους που αγαπούν τον τόπο τους. Ο Άγιος Θωμάς γέννησε προσωπικότητες που διέπρεψαν σε διάφορους τομείς και έκαναν υπερήφανο και γνωστό το χωριό, στο χώρο των γραμμάτων, της εκκλησίας, της πολιτικής. Ο Άγιος Θωμάς είναι ένα χωριό με πανάρχες ρίζες, όπου οι Άγιοι τα βρήκαν με τους αρχαίους θεούς και οι θνητοί κάτοικοι του καμαρώνουν για τον αρχαιολογικό του πλούτο, αλλά και την πλούσια μουσική του παράδοση. Η ξεχωριστή απόψινή βραδιά δεν θα μπορούσε παρά να πλαισιωθεί από τους ήχους κριτικών καλλιτεχνών που με την παρουσία τους τιμούν, όπως και όλοι εμείς, τον Γιώργη Φραγκιουδάκη, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Θωμά Ολόγιος, σαν ελάχιστο δείγμα μουσικής και όχι μόνο προσφοράς, τιμάει απόψε τον Γιώργη Φραγκιουδάκη, τον άνθρωπο, τον μουσικό, τον συγχωριανό, γιατί με την άβρα της λύρας του ξεπέρασε τα όρια του χωριού του και έφτασε το όνομα του Αγίου Θωμά στα πέρατα του κόσμου. Ο Γιώργης Φραγκιουδάκης γεννήθηκε στον Άγιο Θωμά το 1946 με καταγωγή από το Χρωμοναστήρι Ρεθύμνης από την πλευρά της μητέρας του. Ο Γιώργης Φραγκιουδάκης είναι ένας άνθρωπος που η προσωπικότητά του, οι χάρες του, το χαμόγελό του τον κάνουν αγαπητό σε όλο τον κόσμο. Ένας άνθρωπος που πάντα, όταν αρπάζει φωτιά και φαίνονται οι φλόγες στα μάτια και στο θυμό των ανθρώπων, αυτός με ένα ποτήρι νερό τις σβήνει και με ένα ποτήρι κρασί τις ενώνει. Ο Γιώργης Φραγκιουδάκης ξεκίνησε 9 χρονών να παίζει λύρα, η οποία ήρθε στα χέρια του από ένα συγχωριανό του, Ντενεκετζή, τον Ηρακλή Μπενέτο. Λύρα που κάποια στιγμή αναγκάστηκε να την πουλήσει, προσθέτοντας επιπλέον χρήματα για να αγοράσει μία καινούρια. Είναι η γειτονιά που αναγράφηκα, το σπίτι του πατρικού μου. Εδώ ξεκίνησα σαν παιδί τη λύρα. Ήταν βέβαια δύσκολα χρόνια, γιατί ήταν μετά την κατοχή που γεννήθηκα εγώ. Ο Γιώργης Φραγκιουδάκης έφυγε στην Αθήνα στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και με αφορμή την συμμετοχή του στην εκπομπή «Να η ευκαιρία» της ΕΡΤ, του ζητήθηκε να συμμετάσχει παίζοντας με την πρώτη λύρα που είχε πιάσει στα χέρια του και έμαθε. Αυτό ήταν και η αφορμή για να την γυρέψει και να την ξανααγοράσει.
Ο Λαουτιέρης Γκαργανουράκης τον βοήθησε και τον ενέπνευσε να ασχοληθεί με την μουσική και με την λύρα. Χαρακτηριστικές είναι οι αναμνήσεις του Γιώργη Φραγκιουδάκη για την αγάπη του ως προς τη μουσική, αλλά και την πορεία του από εκείνα τα δύσκολα χρόνια έως και σήμερα. Στα γραμμόφωνα της εποχής, από τα ραδιόφωνα, ακουγόταν τότε «Η αδελφή Κουτσουρέλη από τα Χανιά», ο αείμνηστος ο Γιώργης Κυριακάκης, ο Μελαμπιανός, ο οποίος ήταν θείος του Γιώργη Φραγκιουδάκη, ο Γιώργης ο Γαργανουράκης, ο Στέλιος Φραγκιουδάκης, ο Γιώργης και ο Γιάννης Φραγκιουδάκης, ο Νίκος Κατσαραπίδης, ο Γιώργης Μπόκος και ο Θωμάς Στρατάκης. Ήταν μερικά πρόσωπα για να του δώσουν την αφορμή να τον εμπνεύσουν να έρθει κοντά στην κριτική μουσική. Πόσες φορές να βγάλαμε ξημερώματα στον Καβαλάρι, κάναμε την Καντάδα, όσοι αγαπούσαν και μια κοπελιά, είπαμε να πούν τις ματινάδες, να ακουστούμε. Και ερχόμαστε από τον Καβαλάρι, γιατί είναι το χωριό σε τέτοια θέση που άμα βγαίνεις επάνω θα ξεπροσθέσεις 15 μεγάφωνα και γλυκούνταν σε όλο το χωριό. Η λύρα και τα τραγούδια. Μια χαρά. Ο Γιώργης της Ισμήνης, ως Μινογιώργης. Ναι, αυτό το έχω πάρει από τη μάνα μου. Έτσι με φωνάζουν οι χωριανοί. Ο Γιώργης της Ισμήνης, ως Μινογιώργης. Έτσι με βρίσκεις εδώ. Εντάξει, το ελπίζω το ήμουν Φραγκιουδάκης. Αλλά δεν με πειράζει που με λένε Σμινογιώργη, γιατί ήταν η μάνα μου από Ρέθυμνο, ήρθε εδώ πέρα, η οποία την αγκάλιασε στο χωριό. Σέβδωνε πάρα πολύ, τη σέβδωνε όλοι οι χωριανοί και ακόμα και τώρα, από είναι 12 χρόνια παθαμένοι, ακούγεται το όνομά της σαν να ζει ακόμα. Ήταν ένας καλός άνθρωπος, πάρα πολύ ευγενική γυναίκα, και ο πατέρας μου ήταν άνθρωπος σοβαρός άντρας, οικογενειάρης καλός, πατέρας καλός. Κάμανε 7 παιδιά, απομείναμε 3. Εγώ, ο Θοδωρής ο Μεγάλος, η αδερφή μου Ειρήνη, που είναι στην Πλακιώτισσα παντρεμένη και βαστάρα, Στάθου Κεφαλογιάννη. Έχουμε, δόξα τω Θεώ, δημιουργήσει οικογένειες. Πιστεύω ότι είμαστε καλά. Πιστεύω ότι στη ζωή μου, εντάξει, μπορώ να έχω προσωπικές πικρίες από τη ζωή, αλλά έχω και χαρές περάσει που είναι ανεξίτηλες. Εγώ στο χωριό σ' αγαπάνε και σου λένε, έχω ακούσει να σε επικαλούνται και ως εξής. Ο μικρός. Μικρούλης. Ο Μικρούλης. Τέλος πάντων, αυτό το έχουμε κολλήσει τώρα τελευταία. Να είναι καλά όλοι οι χωριανοί και ειλικρινά, Αντώνης, γινούμε, γιατί το χωριό το αγαπώ. Όμως σε γενικές γραμμές ο Άγιος Θωμάς έχει πρώτον ιστορία μεγάλη από αρχαίο πολιτισμό. Και σήμερα αυτό που είδες, που βλέπεις, ας πούμε, και σαν γαμπρός σχεδόν αηθωμιανός, νομίζω ότι είναι κάτι καλό. Και τα εμπόδια θα ξεπεραστούν οτιδήποτε για να έχουμε, θα το ξεπεράσουν. Πιστεύω ότι θα υπάρχουν οι άνθρωποι σοβαροί, υπάρχουν οι άνθρωποι εμορφωμένοι, υπάρχουν οι δυσουγιάνοι και εμορφωμένους άνθρωποι που είναι το χωριό μας. Από επιστήμονες, από καλλιτέχνες, από διανοούμενος, τα πάντα. Δηλαδή δεν υπάρχει, ας πούμε, ένα μέρος που να μην υπάρχει πρόσβαση όσον αφορά πολλά πράγματα, ας πούμε, στη ζωή του ανθρώπου που είναι κάθε μέρα. Οι χωριανοί έχουν οριμότητα, είναι έχει σοβαρούς ανθρώπους στο χωριό και καλούς ανθρώπους. Δηλαδή δεν είναι, ας πούμε, σέβεται το ένα στον άλλο καταρχήν. Δηλαδή δεν υπάρχουν γκομενοδουλειές, ιστορίες, ας πούμε, να το πω έτσι, στη γινή γλώσσα. Σέβεται το καθένα στο άλλο, το σπίτι που θα πάει, σαν παρέα, σαν φίλος,
δεν προσπαθεί, ας πούμε, να δείξει κάτι άλλο. Υπάρχει μια φράση στην Κρήτη και σήμερα μου την έκανες εσύ πράξη. Αυτό που λέμε, μου είχες ανοίξει το σπίτι σου και με έβαλες μέσα. Και σήμερα ήταν η πρώτη φορά που μπήκα στο σπίτι σου. Το σπίτι σου νωρίτερα ήταν γεμάτο από χθεσινό ξενύχτη. Τους υποδέχτηκες να πιείτε τη σούπα, να στρώσει το στομάχι και να συνεχίσει. Εντάξει, Αντώνη, κοίταξε με, αυτά είναι βιώματα από τις γονείς μου. Η μάνα μου, η συγχωρεμένη, και ο πατέρας μου ήταν άνθρωποι, ας πούμε, ο πατέρας μου έκανε εμπόριο και γύριζε, ας πούμε, από τα χωριά, από ένα χωριό στο άλλο, και αγόραζε διάφορα, ας πούμε, προϊόντα, λάδια, τυριά, διάφορα την εποχή εκείνη. Και έλεγε σε μάνα μου, για Εσμηνιό, όποιος περάσει παιδί με το σπίτι πρέπει να φάει, να ψει, ό,τι έχει. Και αν νυχτωθεί να κοιμηθεί. Ήταν η αρχή του πατέρα μου. Και η μάνα μου το τήρησε μέχρι και πόθανε. Θυμούμε μια φορά δεν την είδα στραβωμένη, γιατί ο πατέρας μου δεν θα της φέρει παρέα, ήθελαν αυτό, ήταν σε δύσκολα χρόνια. Δεν ήσαν γράφτο, έχουν τα πάντα τα αγαθά του κόσμου. Ήταν δύσκολα χρόνια. Αλλά και αυτό το βήμα το έχω από τον πατέρα μου και από τη μάνα μου. Εντάξει, δεν είχαμε αυσιά τώρα, δεν είχαμε εγώ, είχαμε για το σούπα και φάγαμε μακαρόνια, κούλα και είχαμε. Εντάξει, σε κάθε σπίτι τώρα που πας, πιστεύω εγώ, οι χωριανοί και οι κουβαρντάδες, οι μερακλίδες. Έτσι στάθηκα το πρωί και πήρα τους φίλους από συνεργάτες που είχαμε χθες το βράδυ στο Γλέντι και κάνουμε πια μαναγκρασί. Ο Γιώργης Φραγκιουδάκης είναι ένας από τους καλύτερους λιράριδες της γενιάς του. Είναι ο λιράρης που όταν τον κάνεις παρέα μπορείς να καταλάβεις το ήθος και την λεπτότητα με την οποία αντιμετωπίζει την κριτική μουσική. Σήμερα συνεχίζει να εμφανίζεται σε επιλεγμένες κοινωνικές εκδηλώσεις και μουσικές βραδιές. Πάνω απ' όλα όμως τον τιμούν και τιμάει το χωριό του, όπου ποτέ δεν αρνήθηκε από την παρέα του καφενείου έως και τις ετήσιες εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος. Ο Γιώργης Φραγκιουδάκης υπήρξε πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Θωμά. Το όνειρό του να δημιουργηθεί το άγαλμα του Λόγιου τον κάνει διπλά υπερήφανο που ζει σε αυτόν τον τόπο. Ο Γιώργης Φραγκιουδάκης έχει τρεις κόρες, την Ισμήνη, την Αντιόπη και την Ειρήνη, και όπως λέει και ο ίδιος, και μια εγγονή που τον έχει κουζουλάνει. Καταλυτικός είναι ο ρόλος που έχει παίξει στη ζωή του η Βαγγελιό, δίνοντας νόημα και αξία στην φράση ότι δύο άνθρωποι όταν βαδίζουν δίπλα-δίπλα δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Ο Γιώργης Φραγκιουδάκης έχει ταξιδέψει κάνοντας περιοδεία στο εξωτερικό, στην Αυστραλία, στη Νέα Ζηλανδία, στην Κίνα, στην Αμερική. Σε ένα χωριό με μεγάλη μουσική παράδοση, ένα λιθαράκι έχει βάλει και ο Γιώργης Φραγκιουδάκης. Ένα χωριό που γέννησε μεγάλες προσωπικότητες, οι οποίες διέπουν στο χώρο των γραμμάτων, της τέχνης, αλλά πάνω απ' όλα της μουσικής. Δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στον πρώτο του ξάδερφο, τον Χαράλαμπο Γαργανουράκη, ο οποίος από το άλλο χέρι ξεκλείδωσε από τα στενά όρια του Καβαλάρη τον Άγιο Θωμά και τον οδήγησε στα πέρατα του κόσμου. Όμως και για πολλά χρόνια στην κριτική γη τα ακούσματά του μοιραζόταν σε κάθε σπίτι και η απόϊχη των μαντινάδων έφερνα τον κόσμο πιο κοντά. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η λύρα του Γιώργη Φραγκιουδάκη βρήκε στέκη για πολλά χρόνια, ξεκινώντας το 1975 στο Παγκρίτιο του Στέλιου Τσιντάρη, στο κάστρο του Βασίλη Αναγνωστάκη, στον ερωτόκριτο του Μιχάλη Τζαγκαράκη και στην αρετούσα των αδελφών Σαρή. Ο Γιώργης Φραγκιουδάκης συνεργάστηκε με σπουδαίους καλλιτέχνες και δημιούργησε αρκετές αξιόλογες δισκογραφικές εκδόσεις. Οι πρώτες αποτυπώσεις των ήχων του Γιώργη Φραγκιουδάκη έγιναν τη δεκαετία του 1970 με την κασέτα «Κοντιλιές». Δισκογράφησε το 1980 τα «Καλλιμέντα» του Σεβδά, το 1988 το «Έλα στον κήπο της καρδιάς» και το 2008 το «Ξόμπλια του νου μου». Για πολλά χρόνια διασκέδαζε τους κριτικούς της Αθήνας στα περισσότερα κριτικά στέκια της εποχής, έχοντας δίπλα του πάντα αξιόλογους λαουτιέριδες και τραγουδιστές όπως ο Βασίλης Κατσαμάς, ο Μανούσος Παπατσαράς, ο Δημήτρης Κουλάς, ο Νίκος Καραβυράκης, ο Νίκος Αλεφαντινός, ο Μιχάλης Φραγκιαδάκης,
ο Χρήστος Τιβακτάκης, ο Στέλιος Κλειδής και άλλους πολλούς και σημαντικούς. Ο Γιώργης Φραγιουδάκης είχε δύο καλούς μερακλείδες γονείς. Αξιοσημείωτο στα λεγόμενά του ότι το σπίτι του ήταν πάντα και εξακολουθεί να είναι ανοιχτό από την εποχή που ζούσαν οι γονείς του και ήταν μικρό παιδί. Με μια υπέροχη μητέρα που το χωριό την υποδέχτηκε με αγάπη, την έκανε χωριανή και ήταν η αφορμή να ταυτιστεί το όνομά του με το δικό της. Ο Γιώργης Φραγιουδάκης, ο Γιώργης της Ισμήνης, ο Σμηνογιώργης. Έκανα μια αγάπη και τα πληρώνα μοναχώς τα τόσα της τα λάθη. Τα πάντα για μια αγάπη, τα πάντα στη ζωή. Τώρα με ηρωνία την πλάτη μου γυρνάει, την πλάτη μου γυρνάει, ποιος είσαι εσύ. Χωρίς προσωπικότητα έκαμα μια αγάπη και τα πληρώνα μοναχώς τα τόσα της τα λάθη. Την τελευταία ώρα εγώ που σ' αγαπούσα, εγώ που σε πονούσα, γιατί με σκότωσες. Χωρίς προσωπικότητα έκανα μια αγάπη και τα πληρώνω με κυριότητα.